Από αναμένο καντήλι φαίνεται να προκλήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην εκκλησία του Αγίου Μάμαντος στο χωριό με το όνομα του Αγίου στην επαρχία Λεμεσού. Η πυροσβεστική υπηρεσία κλήθηκε στο σημείο γύρω στις 5:40 το απόγευμα. Τα μέλη της κατέσβησαν την πυρκαγιά, η οποία όμως πρόλαβε να προκαλέσει μικρές ζημιές στον εκκλησιαστικό χώρο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, ο χώρος στη συνέχεια ασφαλίστηκε και διενεργήθηκαν εξετάσεις. Ωστόσο, γύρω στις 2 τα ξημερώματα η φωτιά αναζωπηρώθηκε με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές. Ότι η πυρκαγιά δεν είχε τόση πολύ ζημιά, είχε καταστραφεί το 1 τρίτο του τέμπλου. Με τη δεύτερη πυρκαγιά είχε σχεδόν καταστραφεί ολόκληρο το τέμπλο και όλη η εκκλησία λόγω της θερμοκρασίας έχει μαυρίσει, τα πατώματα. Δυστυχώς υπάρχει πολλή ζημιά. Οι κάτοικοι της περιοχής φωνάζουν για τις ενέργειες της πυροσβεστικής, αφού οι ζημιές, όπως υποστηρίζουν, προκλήθηκαν από την αναζωπήρωση. Έπρεπε να παραμείνουν στο χώρο. Οπουδήποτε αλλού γίνεται μια πυρκαγιά έξω, μένουν και προσέχουν για τυχόν αναζωπήρωση. Πιστεύω ήταν πολύ σοβαρό που έπρεπε να μην το παραβλέψουν. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, έγιναν όλες οι ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί ο χώρος. Ενδεχομένως, καμένο σωματίδιο εντός του τέμπλου να προκάλεσε την αναζωπήρωση. Για το περιστατικό διατάχθηκε έρευνα.